Ορκιζόμαστε, ορκιζόμαστε να πολεμήσουμε, να πολεμήσουμε και να δώσουμε το αίμα μας, και να δώσουμε το αίμα μας για την πατρίδα, για την πατρίδα. Bu Kurtuluş Savaşı öncesinde özellikle Yunanlılara karşı son derece iyi davranıldığı bize söylendi. İşte onlara ayrıcalıklar tanınmadı. Fakat bir Türk kadar yani bir tek Rumlar askere gönderilmemiş ama gerek yani bütün imkanlardan onlar da Türkler kadar yararlanabilmişler. Yani bize söylenenler işte... Είναι σκόπιμο να υπάρχει διαχρονικότητα στον σεβασμό και στις τιμές που αποδίδουμε στους ήρωες του 21. Δηλαδή η εθνική μας ανάταση και το εθνικό μας φρόνημα να μην περιορίζεται μόνο την ημέρα της επετείου, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή να τιμούμε και να σεβόμαστε αυτούς τους ήρωες. Πώς μαθαίνουμε ιστορία, γιατί να μαθαίνουμε ιστορία, πόση αλήθεια και πόσος μύθος χωρά στην ιστορία. Ερωτήματα σαν αυτά προκαλούνταν συχνά τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που το Hollywood γοητευόταν από την πολεμική αρετή των αρχαίων Ελλήνων. We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers that the world has ever known. Αυτή τη φορά, τα ερωτήματα δεν τα θέτει μια ταινία, αλλά ένα σχολικό εγχειρίδιο. Το νέο βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Το βιβλίο διδάσκει μια αφιλοπατρία, ενοχοποιεί εθνικούς αγώνες, διαγράφει την εθνική μνήμη. Οι παλιές ιστορίες και με τα βιβλία που διδασκόμασταν ήταν αρκετά βαρετή, πιστεύω. Τώρα έχει γίνει ενδιαφέρουσα. Τα συγκεκριμένα βιβλία και συγκεκριμένη ιδεολογική ομάδα η οποία έχει αναλάβει λέει δημοσίως ότι εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε την πιο αντικειμενική κατά τη δική τους άποψη ιστορία και να αποφασίσουμε να δείξουμε και την άλλη πλευρά. Το ερώτημα είναι, οικοδομούμε δι' αυτού του τρόπου εθνική συνείδηση? Δεν είναι ο στόχος της ιστορίας αναγκαστικά να αμφισβητήσει την εθνική ταυτότητα γιατί είναι υπαρκτή. Είναι όμως διαφορετικό να... κάποιος να αυτοορίζεται ως Έλληνας, Τούρκος, Αλβανός και είναι διαφορετικό να μισεί τον άλλον. Αυτή είναι η διαφορά η οποία συνδέεται με τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία. Ορκίζομαι! Ορκίζομαι! Να μην πλέψω στα όπιστε! Να μην πλέψω στα όπιστε! Εάν δεν αποδιώξω τον εχθρό της πατρίδος! Εάν δεν αποδιώξω τον εχθρό της πατρίδος! Και στη θρησκεία μου! Και στη θρησκεία μου! Ορκίζομαι! Ορκίζομαι! Θάνε επιτάς και νίκη θάνατος. Υπερπίστος και πατρίδος. Καλησπέρα. Ένα εγχειρίδιο ιστορίας της 6ης Δημοτικού έχει προκαλέσει θύελλα πολιτικών συζητήσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα τέτοιες συζητήσεις. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, τα τελευταία 10 χρόνια διεξάγεται μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα βιβλία ιστορίας και διάφορες οργανώσεις που έχουν επικεφαλή στην κυρία Τσένη, τη σύζυγο του Αντιπρόεδρου, που ζητάει σχολικά βιβλία πατριωτικά, χριστιανικά, πιστά στις αμερικανικές αξίες. Στην Ιαπωνία πάλι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει τα παιδιά στα σχολεία να μαθαίνουν για τα εγκλήματα που ο Ιαπωνικός στρατός διέπραξε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πιο κοντά μας, σε όλες τις βαλκανικές χώρες, γίνεται τα τελευταία χρόνια μια συζήτηση για το πώς πρέπει να διδάσκεται η ιστορία στα παιδιά του σχολείου. Αυτή τη συζήτηση θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε απόψε. Θα ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη, τη Λευκοσία, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τα Σκόπια και θα επιστρέψουμε για να τελειώσουμε το ταξίδι εδώ, σε ένα γυμνάσιο στο κέντρο της Αθήνας.
Οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν γιατί έμαθαν ότι έπρεπε να υπήρχε ισότητα, ανεξιθρησκεία, αυτά τα πράγματα, ελευθεροτυπία, και έτσι αποφάσισαν να κάνουν την επανάσταση. Όλοι οι Έλληνες δεν ήξεραν ποιοι ότι ήταν Έλληνες. Δεν ξεχωρίζονταν έτσι, ξεχωρίζονταν πιο πολύ με τις θρησκείες τους. Και αυτό νομίζω ότι είπε, και γι' αυτό ξεσηκώθηκαν για την Ελλάδα. Δηλαδή κατάλαβα ποια είναι τα εδάφη τους, ότι είναι Έλληνες, και αυτό τους έκανε να ξεσηκωθούν, πιστεύω. Εγώ όταν διαβάζω ένα κείμενο που η Ελλάδα χάνει μια μάχη ή κάτι τέτοιο, στεναχωριέμαι. Θα ήθελα να είχα μια μηχανή του χρόνου, να γυρίσω πίσω το χρόνο, να νικήσει η Ελλάδα. Η άποψή μου μάλλον το βιβλίο είναι πάρα πολύ θετική. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, τη μαθησιακή διαδικασία, βλέπω πως προχωράει και κυλάει το βιβλίο μέσα στην τάξη. Το ενδιαφέρον των παιδιών έχει ανανεωθεί πάρα πολύ. Η Ζωή, ο Μιλτιάδης, ο Κωστής είναι μαθητές της 6ης Δημοτικού από το 41ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Διδάσκονται ιστορία με το νέο, το επίμαχο σχολικό εγχειρίδιο. Αυτές τις μέρες βρίσκονται στα κεφάλαια που αφορούν στην Επανάσταση του 21. Τα παλιότερα βιβλία, μας λένε, θα έβρισκαν λίγο βαρετά. Το καινούριο, όχι. Τα κείμενα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα βαρετά, ενώ όταν συνοδεύονται από πηγές, όπως τα φετινά βιβλία, είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Εμένα μου άρεσε το πρώτο κεφάλαιο και ειδικά ο διαφωτισμός είναι από τα πιο ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα πρόσφατα κεφάλαια, επειδή μαθαίνω καινούργια πράγματα. Ήξερα για την Επανάσταση του 21 κάποια πράγματα, αλλά δεν ήξερα τόσο πολλά όσο λέει το βιβλίο. Η Επανάσταση που μαθαίνουμε τώρα, το 1821, έχει πρότυπα από το διαφωτισμό, από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, από τον ελληνικό. Δηλαδή οι ιδέες τους είναι οι ίδιες. Έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό που εσείς κάνετε τώρα, δηλαδή την Επανάσταση του 1821, πώς να τη μαθαίνουν τα παιδιά που έχουν την ίδια ηλικία με εσάς και πηγαίνουν σε ένα τουρκικό σχολείο? Σας έχει κινήσει ποτέ την περίεργεια, γιατί να μαθαίνουν άραγε εκείνοι ότι έγινε? Μένα μου το, εγώ όπως το φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι θα το βγάζουν όπως αυτοί πιστεύουν, ας πούμε, ότι ήταν παλιά, ήταν μια μεγάλη κυριαρχία η οποία μπόρεσε και κατέπνιξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μια πολύ μεγάλη και ισχυρή αυτοκρατορία. Αυτό πιστεύω ότι πιο πολύ θα μάθαιναν. Διαφωνώ, γιατί δεν μπορεί ο καθένας που γράφει το βιβλίο να γράφει τα συναισθήματά του μέσα ή αυτό που πιστεύει αυτός. Πρέπει να βάζει τα ιστορικά γεγονότα. Η καθηγήτρια Μαρία Ρεπούση ήταν επικεφαλής της ομάδας συγγραφέων του νέου βιβλίου ιστορίας. Θέλαμε, μας λέει, ένα βιβλίο που να κάνει την τάξη εργαστήριο. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, μέσα από τη σύγκριση και μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συζήτηση. Και όχι μέσα από την απομνημόνευση. Τι εξυπηρετούσε το παλιό μεγάλο κείμενο? Το διάβαζαν στην τάξη, το μάθαιναν στο σπίτι, απαντούσαν την άλλη μέρα στις ερωτήσεις του δασκάλου ή της δασκάλας ή το έλεγαν απ' έξω. Ξέρουμε πια ότι έτσι τα παιδιά δεν μαθαίνουν ιστορία. Το νέο εγχειρίδιο προκαλεί σχεδόν αμέσως αντιδράσεις. Σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο Νομάρχης προτείνει ψήφισμα καταδίκης του βιβλίου. Ζητά να αποσυρθεί. Στη νέα τάξη πραγμάτων, εγώ δεν θέλω να είμαι συνοδοιπόρος. Αν αδρανήσουμε, θα γίνουμε συνένοχοι. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνω συνένοχος στο έγκλημα που λέγεται γενοκτονία της μνήμης. Πιστεύετε ότι η αλλαγή του τρόπου αφήγησης της ιστορίας είναι μια επιταγή που έρχεται απ' έξω? Είναι δηλαδή ανάγκη κάποιου άλλου? Μίλησα για μια νέα τάξη πραγμάτων. Μίλησα ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε για κάποιους άλλους, όχι για τα Ελληνόπουλα. Αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν στη νέα τάξη. Δεν θέλω να συμμετέχω σε καμία τάξη. Εγώ ανήκω στην Ελλάδα. Εντάξει, και θα έλεγα ότι όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη ανήκουν στην Ελλάδα. Εμείς διδάξαμε ιστορία, πολιτισμό, δημοκρατία, ελευθερία. Και αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπόδουλος δεν θέλω να γίνω εγώ κανενός. Θέλω να ζήσω, να κλείσω τα μάτια μου, να διδάξω στα παιδιά μου αυτά που εγώ έμαθα. Και θεωρώ ότι έμαθα την αληθινή ιστορία.